περιμένω να πάω στα πάρτι τα κανονικά σε ό,τι αφορά τα νυχτερινά, τα μπουζουκόβια τα πάρτι. Και αν σου τρει τα πράγματα πάνε καλά, που ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά, όπως τα είπες και πριν και τα ανέλησες, θα σου πω κάποια σχήματα τα οποία μαθαίνω ήδη έχουν κλείσει στο Eton Fine of Vertis. Το περιμέναμε έτσι, μόνος του. Καλά, ο Βέρτες είναι μια κατηγορία μόνος. Θα είναι με τον Χρήστο τον Ζώτο και την Κατερίνα. Τα μπουζούκια, ξέρεις, μου λέει ένας παλιός εδώ, παλιά καραβάνα, μιλάμε ονόματα βέβαια. Ναι. Λέει, τα μπουζούκια είναι ο Ρέμος, ο Βέρτης, ναι. Δύο κατηγορίες μόνος του, Βέρτης, Πάρτη, Ρέμος, το Κυριλίκη κτλ. Και μετά είναι όλοι άλλοι. Και όλοι άλλοι παίζουν μπάλα μόνοι του, καθένα το δικό του. Θα βάλω και τον Αργυρό τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ο Αργυρός δεν είναι κατηγορία μόνος του, είναι μια Αργυρός, μπορεί να τον βλέπουμε σε κατηγορία μόνος του, αλλά βλέπουμε τώρα ότι ο Βέρτης έχει χτίσει ένα πράγμα το οποίο είναι project ολόκληρο, έτσι, αυτή την έννοια. Εντάξει, ναι, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι και ο Αργυρός. Ο Αργυρός πηγαίνει και φοριέται πάνω σε project το οποίο υπάρχει. Πηγαίνει προς τα εκεί, δηλαδή θεωρώ ότι ήδη είναι μια κατηγορία μόνος του πλέον. Αργή. Ο φίλος είναι ο Κωνσταντίνος. Εγώ το πρώτο είχα πει ότι θα γίνει, θα εξελιχθεί ο Κωνσταντίνος, αλλά από εκεί πέρα, κοιτάξτε. Δεν στο λέω μόνο αν αρέσει τον κόσμο, στο λέω με την έννοια ότι δηλαδή ο Βέρτης έχει φτιάξει ένα project το οποίο το κάνει μόνο αυτός. Εντάξει, το κάνει πολύ. Δεν είναι κανέναν άλλο δίπλα του, είναι μόνο αυτός, το... είναι επιχειρηματίας, είναι showman, είναι τραγουδιστής. Ναι. Εντάξει, το κάνει. Ο Ρέμος έχει φτιάξει ένα profile το οποίο έχει να κάνει μόνο το αφάγαζεν. Με σειρό πελατολόγιο αυτός, ναι. Τελείωσε. Αυτός ο κόσμος είναι του Ρέμου. Δεν θα πάει, δεν θα πολύ πάει στους άλλους. Είναι του Ρέμου, είναι το κλασικό, είναι η elite, ο κόσμος. Όλο αυτό το φαγκατέμ που είναι του Ρέμου. Θα είναι και στην επόμενη μέρα του Ρέμου ή του Βέρτη, αυτός ο κόσμος που πήγαινε μόνο σε αυτούς. Όχι, δεν πολύ πάνε, γιατί είναι τα βαριά πορτοφόλια, μεγάλα ονόματα, άλλο στυλ. Έτσι. Μην κοιτάς αν θα πάει καμιά φορά να πεταχτούν 5, 9 ή 10. Ο Αργυρός τώρα χτίζει, να σε βάλω τώρα γιατί θα πέσει όμως μεγαλώσει μόλις αυτούς. Ναι. Ο Αργυρός χτίζει πάνω στο project που έκτισε ο Ρέμος. Ναι, ο Αντιργυρός αντιγράφει ουσιαστικά το Ρέμο σε πολλά πράγματα και καλά κάνει βέβαια. Έτσι, εντάξει, και θεωρώ ότι. Ιστορία του, αν θέλει, με ποια είναι, ποια είναι ωραία τραγούδια σιγά σιγά. Παίρνει καλά στοιχεία από του μεγάλου, όχι από του μικρού, από τα πετυχημένα παραδείγματα. Δεν σ' άκουσα. Νομίζω ότι όταν παίρνει τα στοιχεία και αυτά είναι προέρχονται από του μεγάλου, είναι δίκακο αυτό. Κακό. Εγώ είχα ονομάσει τον Αργυρό στο παρελθόν ο Ρέμο των φτωχών. Ο Ρέμο των φτωχών, ναι. Ναι, δεν είναι κακό αυτό. Είναι ίσα ίσα που θα εξελιχθείς όταν. Μιλάμε για πριν από χρόνια τώρα, έτσι. Πριν από 10 χρόνια, λέμε, 8 χρόνια. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα εξελιχθείς και θα γίνεις ο Αργυρός το δικό σου brand name. Και αυτό κάνει ο Κωνσταντίνος τώρα, έτσι. Γιατί πλέον έχει φτιάξει μια δισκογραφία την οποία δεν την είχε. Δεν μιλάμε όταν το είπα αυτό. Ήταν 8 χρόνια πριν δεν είχε τη δισκογραφία αυτή, αλλά τραγούδαγε πολύ ρε, αν θυμάσαι. Εντάξει, νομίζω. Είναι στο Ποσειδόνιο, για παράδειγμα, και μετά και στο. Και στο Φαντασία, τραγούδαγε πάρα πολύ Ρέμο. Γι' αυτό το λέγαμε και γι' αυτό πέτυχε. Γιατί τι είχε ο Κωνσταντίνος, ωραίο παιδί, επικοινωνία πολύ καλή. Ναι. Στήριξε το μαγαζί. Τον Μπερδάκη τώρα πίσω του. Ωραίο ρεπερτόριο και ήξερε να τραγουδάει και πολύ καλά τραγούδια του Ρέμου. Που κακά τα ψέματα, Ρέμο, όταν τραγουδάς, θα πετύχει ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως εξελίσσει τη δισκογραφία του. Ναι. Φτιάνει πολύ ωραία κομμάτια, ο Κεντάζο γυράζει φανταστικά κομμάτια. Πλέον φτιάνει κομμάτια, τραγουδάει κομμάτια Ρέμου, δικά του όμως κομμάτια. Έχει σημασία αυτό. Άρα πλέον ο Αργυρός έρχεται στην elite. Απλά δεν μπορεί να φτάσει ακόμα το brand του Ρέμου που είναι 20 χρόνια μπροστά. Αλλά κατάλαβε. Βήμα. Ναι, απλά ο Αργυρός τώρα. Μετά πάμε δηλαδή. Ναι, το project Ρέμος και μετά έχει Οικονομόπουλος. Ναι. Μία ομάδα μόνος του. Αργυρός. Μία ομάδα μόνος του. Μετά είναι το live stage που είναι Σαμπάνης Σχοινάς. Άλλο κομμάτι αυτή. Έτσι σπάει η νύχτα. Ζευγαρά. Άλλο κομμάτι. Δηλαδή είναι σε κομμάτια έχει σπάσει η νύχτα πλέον. Το καθένα το δικό του. Καλοκαίρι πάντως, όπως σου είπα σε συνέχεια αυτόν του ρεπορτάζ για μπουζούκια καλοκαιρινά, έτσι είπα ότι ο Βέρτης θα είναι στο Eton, όπως το περιμέναμε, με την Ζόζεφιν και τον Χρήστο τον Ζώτο. Στο Φαντασία θα είναι. Ο... Να τα λέμε ακριβώς. Ο Βέρτης θα είναι ο Βέρτης με τον Βέρτη. Εντάξει, ο Βέρτης, ναι. Δεν τραγουδάει κανένας άλλος. Ηλία, ο Βέρτης είναι σόου, είναι άλλος τηλεκτή. Στο Φαντασία θα είναι ο Οικονομόπουλος που πλέον έχει γίνει μεγάλη σου αδυναμία με τον Πέτρο τον Ιακωβίδη. Ναι, ο Οικονομόπουλος για παράδειγμα έχει κάνει μια μεταβολή τώρα. Ας πούμε, ο Οικονομόπουλος τώρα. Εγώ τα λέω με ένα άλλο δικό μου στυλ που το αντιλαμβάνομαι και από τις εκπομπές μου χρόνια στο ραδιόφωνο. Ο Οικονομόπουλος τώρα κάνει μια στροφή. Ναι. Όμως θα είναι στο πολύ κλασικό λαϊκό. Ναι. Βάρη, αλλά στο κλαϊκό το κλασικό να στο πω έτσι. Λοιπόν. Στο Κυριλέ τώρα, λες. Πάει. Ορίστε. Έχει πάει στο Κυριλέ τώρα όμως. Μπράβο, τώρα κάνει μια στροφή τα τραγούδια τώρα. Πιάνουν γκάμα Ρέμου.
Άρα αλλάζει και το πελατολόγιο που πλέον θα πηγαίνει. Ναι, όταν λέμε ρέμος, εννοούμε το κυριλέ. Να το πω κάτι. Εμείς οι παλιοί εδώ πέρα λέμε ότι ο ρέμος είναι το κυριλέ λαϊκό. Το κυριλέ λαϊκό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάει αυτός που ακούει και χάος θα το ακούσει. Ναι. Δηλαδή, ο Ομόπουλος τώρα θα τον ακούσουν ακόμα και αυτοί που ακούνε μουσική της Ηλεκτρίου και Μωράκη το βράδυ στο Ντιμπούκ. Στο Ντιμπούκ, ναι. Ναι, γιατί δεν είναι το κλασικό λαϊκό, είναι, μπορεί να μαζέψει νεολαία, με καταλάβες. Ενώ, κατά τα ψέματα, όταν τραγούδαγες το κλασικό λαϊκό, δεν θα έρθει νεολαία. Ναι. Εντάξει, να τα λέμε, και δεν θα έρθει και η κυριλάτη νεολαία, στο πω έτσι, που τραβάει και τα φώτα της δημοσιότητας γύρω-γύρω κτλ. Ο Αργυρός γι' αυτό πέτυχε. Γιατί πήγε και αντέγραψε το ρέμο στην αρχή και μετά. Φτιάχτηκε μόνος και καθιερώνεται, γιατί φτιάχνει δική του δισκογραφία πλέον. Έτσι, οργιώσει δικά του κομμάτια και κομματάρα. Ναι, εντάξει, πλέον έχει δικά του δικότα. Μα για να πω ότι το είχα πει και του Κωνσταντίνου που θα είναι η εξέλιξή του, και ακριβώς αυτή είναι. Ότι πλέον βρήκε με τον Κιντάτο, φτιάχνει φοβερά κομμάτια. Έτσι, κάνει και στροφή πολύ ωραία, γιατί πήγε να το χάσει λίγο με τον πολύ Τζέρτζελο. Δεν είναι και αυτά ο Αργυρός. Ναι. Τώρα γράφει, τραγουδάει κομματάρες και παίρνει κομματάρες. Έτσι λοιπόν, πάει αυτό. Ο Οικονομόπουλος κάνει τη στροφή αυτού που του είπε, για να μπορεί να μπει στον κόσμο αυτό, να κάνει γκέλ στον κόσμο αυτό, να το πω. Το και νομίζω λέμε. Ότι έκανε την καλύτερη επιλογή με τον Περδάκη, έτσι. Ναι, γιατί και... μετά δεν θα αποστήξει αυτό το στυλ. Ναι, εντάξει, το ξέρει το έργο, έχει βρει τη συνταγή σε αυτό το στυλ. Ο Περδάκης έχει ένα στυλ το οποίο είναι σε πάω στην ελίτ, μέσα από τη διαδικασία αυτή του να σε αγαπήσουν 30, 40, 50, 20, ξέρεις όλοι. Αυτό είναι μυστικό επιτυχίας αυτό, έτσι. Και το έχει δείξει, νομίζω, με πολλά παραδείγματα. Ότι του βγαίνει. Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, γιατί κακά τα ψέματα και ο Αργυρός, αν δεν είχε τη στήριξη του Περδάκη με τον κόσμο, αλλά αυτό και τα λοιπά, δεν θα πετύχει. Καλά, σίγουρα, εύκολα. Σίγουρα, δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται συνδυασμός πραγμάτων, έτσι. Ούτε και ο επιχειρηματίας μπορεί να λέει έχω το καλύτερο μαγαζί. Αν δεν έχει τον τραγουδιστή που πρέπει, ναι, ναι, ναι. Πόσες μαγαζάρες και επιχειρηματιάρες υπάρχουν και δεν μπορούσαν να κάνουν και κάτι. Δεν. Γιατί πρέπει να φτιάξει ένα ωραίο project αυτή τη στιγμή. Έχει δυσκολέψει η νύχτα πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά σχήματα. Πολύ λίγος ο κόσμος σχετικά ο οποίος κάνει τον γκέλ. Και κατά τα ψέματα για να μπορέσεις να ακουστείς, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5-10.000 ονόματα, 10.000 πελατεία είναι η καλή πελατεία που λέμε. Να σου πω, Σωτήρη, τον Φέρι, πώς τον βλέπεις από ό,τι μαθαίνω? Και το μαθαίνω αυτό με απόλυτη σιγουριά, θα είναι στο Ρωμαίο αν τα πράγματα πάνε καλά. Άκουγα κάτι. Ο Φέρι, επειδή είναι και φίλος και. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο παλιά, και αυτός ρεμίζει, το ξέρεις αυτό, έτσι, το έχεις πει και εσύ. Ναι. Λοιπόν, το Φέρι το λέγανε νέο ρέμο, να ξέρεις. Εποχή 2004 που ήρθε στην Αθήνα. Νέο λοιπόν, ρέμο, ε. Ναι, νέο ρέμο το λέγανε. Ο ρέμος ήρθε το 92, και με πολύ καλή φίλη, έτσι. Παπαδάτο τα λέγαμε και προχθές. Το 92 ήταν ο ρέμος στις Χάντρες, άκουσες και το κέρμα που είχα βάλει προχθές στην εκπομπή. Ναι. Με πρώτο όνομα Λάμπη Λιβεράτο, Νατάσα Θεοδωρίδου, διαχρονική αξία Νατάσα. Κομματάρα της έγραψε ο Μαρινάκης, έτσι φοβερός. Φοβερός, λοιπόν. Ναι. Και με τριαντάφυλλο τέταρτο. Ναι. Ρέμος τρίτος, με το κέρμα από Θεσσαλονίκη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το σχήμα τότε ήταν που ξεκίνησε το 92. Έτσι, για να καταλάβεις τι γινότανε. Του πήρε χρόνια πάντως του Θοδωρή να κάνει πράγματα σοβαρά και με έτσι και ανωδικά. Λοιπόν, φέρεις, λοιπόν, το 2002. 2004 κατέβηκε στην Αθήνα, θεωρείται ο νέος ρέμος. Νομίζω τον είχε αναλάβει ο Κοντόπουλος, έτσι. Το ο Κοντόπουλος, ακριβώς. Ο Θοδωρής δεν έκανε τελικά το πέταγμα αυτό. Η φωνή, όλοι οι καλλιτέχνες, άμα ρωτήσει, σου πω ότι έχει τρομερή φωνή. Τρομερό στυλάκι. Ισχύει, μου το έχει πει ο Τσακουμάκος. Νομίζω είχε καλέσει το μοναδικό τραγουδιστή στο γάμο του που είχε καλέσει ήταν ο Θοδωρής ο Φέρης. Ποιος λες τον είχε καλέσει, ο ρέμος? Ο Γιάννης ο Τσακουμάκος, ο επιχειρηματίας στο γάμο του. Κοίταξε, ο Φέρης είναι ένας τύπος ο οποίος είναι αυτός προορίζονται να γίνει ο νέος ρέμος που λέμε. Ναι. Όταν λέμε ο ρέμος του φτωχού, που είναι μια τάκα που είχαμε βγάλει. Γιατί δεν έγινε, Σωτήρη, όμως, ενώ προοριζόταν? Κοίταξε κάτι. Το θεωρώ ότι υπάρχει και είναι και θέμα και συγκυριών. Έτσι. Δηλαδή, είναι αν θα πέσεις στο σωστό timing. Αν θα σε πέσεις στο σωστό επιχειρηματία, με την έννοια να είναι όχι απλά να είναι σωστός επαγγελματικά και επιχειρηματικά, μπορεί να είναι ο καλύτερος, αλλά να, είναι, να κάνει τον κέρδο στον κόσμο εκείνη την ώρα. Έτσι. Δηλαδή, να κάνει μια λάθος επιλογή. Είναι όπως ο δημοσιογράφος. Αν δεν πας στο καλό σταθμό, όσο καλός κι αν είσαι, δεν θα πάει στον αέρα το ρεύμα που λέμε. Κατάλαβες. Σίγουρα. Ο Φέρης δεν έκανε το πέταγμα εκείνη την εποχή. Θεωρώ ότι έχει αδικήσει και λίγο τον εαυτό του, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αλλά τώρα έχει ξαναμπεί δυνατά. Τώρα εκεί με Μούτσο, με Βαρδάλο και Φιντηρίκο. Έχει βρει το team το οποίο πρέπει. Πιστεύω. Νομίζω ότι ο Φέρης πλέον θα ακολουθήσει την πορεία του Αργυρού. Δηλαδή θα ξανακάνει να.
θα φτάσει, θα κάνει ένα μπαμ για μια πενταετία. Είναι φοβερός πάντως. Ο Φέρης ειδικά είναι τρομερός στο κομμάτι, ξέρεις, στο να κάνει ένα μαγάζι παρέα που λέμε. Είναι αυτούς ελάχιστος αυτό που το κάνουν, έτσι. Μου φαίνεται ότι αυτοί που τον... Ίσως εκεί να ξέρεις χάθηκε λίγο και η μπάλα, με την έννοια ότι οι τραγουδιστές έχουν ένα δύο θεματάκια να διαλέξουν. Ή θα πας στην πίστα, ναι, ή θα είσαι ο super, ο wow που λέμε στο κομμάτι του, στα live, σε αυτά, ξέρεις, τα λοιπά. Ξέρεις, δεν συνδυάζεται εύκολα και τα δύο. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, αλλά να σου πω κάτι, πιο πολύ γκέλ κάνουν στον κόσμο πλέον αυτοί οι οποίοι θα σε φτιάξουν που λέμε, γιατί τα μπουζούκια πλέον δεν σε φτιάχνουν εύκολα. Ναι. Τα μπουζούκια είναι πιο πολύ κομιλφό. Δηλαδή να πάμε, να μας δουν, να μας... Να πούμε αυτό, κομιλφό. Κομιλφό, γαλλικό, κομιλφό, όπως πρέπει. Δηλαδή να πάμε, να μας δεις. Μ' αρέσουν αυτά τα γαλλικά που πετάς. Κομιλφό, ναι, είναι καταστάσει τα μπουζούκια πλέον κομιλφό. Δηλαδή, γαλλικά πού έμαθες, Ντύρι, τώρα μια σκέψη. Έλα. Γαλλικά λέω, πού έμαθες. Είχα κάτι φίλες εκεί και είχα μάθει να μιλάω για να τις εντυπωσιάζω και ήταν μοντέλα παλιά, ξέρεις, και έπρεπε να τις εντυπωσιάζεις. Γαλλικά, γιατί μιλάει γαλλικά κάποιες φίρμες παλιές. Λοιπόν, άκου λοιπόν, τα μπουζούκια έχουν γίνει έτσι τώρα, Ηλία, γιατί τι γίνεται. Λες πάω να βγω τη φωτογραφία, να κάνω τσεκί, να με δούνε, να σε δω, να τις χαιρετούν στις δημόσιες, να κλείσουμε καμιά δουλειά. Δεν είναι καλό, δεν περνάς καλά. Ενώ πας, ας πούμε, στο Φέρι, στον Αλλού, ας πούμε, πήγαινε στο φέτος, πριν την πανδημία, λέω, και παίρνεις γραμμάτα Δευτέρα, έτσι. Σίγουρα, ναι. Εντάξει, βέβαια ο Φέρης, θεωρώ, και γι' αυτό ίσως δεν πέτυχε, διότι είναι πιο πολύ αυτού του στυλ, όχι ότι δεν μπορεί να σταθεί στην πίστα, θέλει μια πίστα όμως αυτή που τύπου Μούτσου, αυτό που έφτιαξε το Ρωμαίο. Τύπου Ρωμαίο θες, έτσι, λες. Ορίστε. Θέλει μια πίστα τύπου Ρωμαίο, αυτή που πλέον την έχει. Τύπου Ρωμαίο, ακριβώς. Δηλαδή, ο Φέρης είναι μια κατηγορία, πώς είναι το live stage που λέμε, που κάνει ο Σκηνάς ο Σαμπάνης. Ναι. Ο Σκηνάς πιο πολύ αν θέλεις, αλλά στο πιο λαϊκό, στο κυρίλε λαϊκό. Άρα βλέπεις ότι ο Φέρης έχει μια πενταετία να δώσει πράγματα, έτσι, και να ανέβει κι άλλο. Ναι, πιστεύω, ναι, και τραγούδια καταρχήν του γράφει και ο Νίνο, εντάξει, άμα του γράφει ο Νίνο, άστα. Ναι.